Ο Σαμψόν κόβουνι της Αλκής και τώρα ο Μεγκρελεσβίλη. Ο Σολάρι, ο Κασάστον, Γκονζάλες έξω από την περιοχή, γλίστρησε όμως, έχασε το κοντρόλ. Ήταν καλή ευκαιρία για την Αλκή. Σολάρι με τον Μεγκρελεσβίλη, πέρασε ο Σολάρι εξαιρετικά. Σολάρι πιέστηκε αλλά κράτησε την μπάλα. Με εξαιρετικό τρόπο ο Κρούιτς άνοιξε, είναι ο Ζίνκο όμως εκεί. Τον Βρασίνοβιτς έκανε λάθος κοντρόλ, ο Σολάρι κερδίζει. Κρατάει την μπάλα μπροστά από τον Ετμάρ. Ράσφορντ, Σέλις, Σολάρι. Έχοντας τον Ράσφορντ μπροστά του. Έπεσε στα πόδια του ο Ράσφορντ, κέρδισε. Σολάρι, Σέλις, Ράσφορντ, Σολάρι. Κρατάνε την μπάλα της Πάφου. Σολομού κρατάει μπάλα, κλείστηκε από τον Σολάρι, έπεσε κάτω και κερδίζει φάουλ, τουλάχιστον. Σολάρι στο έδαφος και έχουμε φάουλ. Μπουαβεντούρα, τον Σολάρι που το απέσπασε την μπάλα. Πολλά μέτρα φορά ο Σολάρι, ασταθώς ο Χιώτης από κοντά δεν μπορεί. Πάσε ένα πολύ δυνατό σουτ, πήρε πολλά μέτρα φορά, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σταθερά. Ο Μπούις κυνήγησε την μπάλα για να ο Χαλαμπίδης θα περάσει στην δεξιά πλευρά. Δυνατό σουτ από τον Σολάρι. Εχνιδιάζεται ο Μπούις, είναι αυτός που ψάχνει να βρει τον Σολάρι. Του μάχεται με τον Κόντι, είναι πιο γρήγορος ο Σολάρι. Τον περνάει στο σπριντ, αλλά έχει πάλι τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της του ΑΠΟΕΛ μπροστά. Ο Σέλις που πέρασε για τον Βασκονσέλος, αμέσως αυτός για τον Σολάρι, απέναντι από τον Τσέρνιακ, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-3, ολική ανατροπή. Και πλέον είναι η Πάφος που έχει το προβάδισμα για την μεγάλη νίκη. Εδώ ο κύριος Παπαέτης που πανηγυρίζει. Σαμψόν πάνω στην μπάλα, αν κρίνω από την θέση μάλλον ο Σολάρι θα πρέπει να εκτελέσει. Τελευταίες οδηγίες από τον κύριο Παναγή. Ο Σολάρι παίρνει φόρα, εκτελεί, γκολ! Εξαιρετικό τέρμα από τον Νταβίτ Σολάρι. Με αυτό το βολέ κάρφωσε την μπάλα στο γάμα της εστίας.